Λοιπόν, αυτό συνέβαινε πριν από 15 χρόνια, σαν σήμερα, στις 12 Ιουνίου του 2004. Αυτή ήταν η στιγμή της αρχής του έπους που έγραψε η Εθνική Ομάδα. Πριν από 15 χρόνια, πέρασαν 15 χρόνια και φτάσαμε σήμερα, 12 Ιουνίου του 2019, για να μιλάμε για μια Εθνική Ομάδα που δεν ξέρω αν μπορεί να πάει πιο χαμηλά, αν μπορεί να πάει πιο κάτω. Μετά από αυτό που ζήσαμε και χθες, είναι πολλά αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Χθες φτάσαμε και πάλι στο σημείο 0. Εκεί που πήγαμε να πάρουμε μια ελπίδα, κάτι να γίνει. Έρχεται και το χθεσινό για να φτάσουμε και πάλι στο 0, για να φτάσουμε και πάλι στο σημείο που πραγματικά δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω για αυτήν την ομάδα. Είναι πολύ υπεύθυνη. Θα τα βάλουμε όλα σε σειρά, να δούμε τι συνέβη χθες, τι αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες, μέρες, γιατί εξελίξεις σίγουρα θα υπάρξουν. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιες ακριβώς θα είναι αυτές, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρξουν εξελίξεις μετά από τέτοια εμφάνιση, τέτοια ήττα. Και δεν είναι άντε ήττα και εμφάνιση, είναι στο ποδόσφαιρο. Αυτά που συνέβησαν μετά το παιχνίδι νομίζω είναι ακόμη χειρότερα, γιατί αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα στην οποία βρίσκεται, την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή η εθνική ομάδα. Το Λίμπερο παντού με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χρήστο Κιό στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα ως τις 3 στην καθιερωμένη καθημερινή έτσι, η ώρα μας εδώ, 2 με 3, στο Λίμπερο 107,4 για να δούμε ό,τι συμβαίνει. Και νομίζω εντάξει, σήμερα λογικό είναι να ασχοληθούμε παραπάνω μετά της εθνικής ομάδας, μετά από όλα όσα έγιναν χθες, βρίσκεται στο επίκεντρο. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις φυσικά, γιατί επαναλαμβάνω δεν μπορεί να μην υπάρξουν εξελίξεις. Και από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Δεν είναι η εμφάνιση, δεν είναι η ήττα. Είναι κυρίως, επαναλαμβάνω, όσα ακολούθησαν το παιχνίδι. Ξεκίνησαν από τις δηλώσεις του αρχηγού Σωκράτη Παπασταθόπουλου, που εδώ οι απόψεις βέβαια δίστανται. Άλλοι τις ερμηνεύουν ως καλά έκανε ο αρχηγός, έπρεπε να βγει μπροστά, βγήκε και τα είπε. Άλλοι τις ερμηνεύουν ως δεν μπορεί να βγαίνει ένας ποδοσφαιριστής και να μιλάει έτσι μπροστά στις κάμερες όταν δεν έχει λυθεί το πρόβλημα μέσα από διτήρια. Υπάρχουν δύο εκδοχές πάντα. Υπάρχουν και τα εγκληματικά λάθη που έκανε και έχθες ο Άγγελος Αναστασιάδης, ποδοσφαιρικά αν το εξετάσουμε και μόνο. Και έρχεται και αμέσως μετά τις δηλώσεις του Παπασταθόπουλου η αντίφαση στις δικές του δηλώσεις για να συμπληρώσει, έτσι να ολοκληρώσει μάλλον το κακό. Το κακό λέγοντας το πολύ αρνητικό κλίμα που υπάρχει στην εθνική ομάδα. Και ως απόρρια έρχεται και η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά, όταν βγαίνει ο Άγγελος Αναστασιάδης, δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του. Και βγαίνει ο Παπασταθόπουλος και λέει αυτά που λέει, και αμέσως μετά έρχεται απάντηση σχεδόν ταυτόχρονα. Μόλις ενημερώθηκε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός για τις δηλώσεις του Παπασταθόπουλου, εκείνη την ώρα στη συνέντευξη τύπου θέλησε να του απαντήσει και να πει ότι αν δεν θέλει, ας μην είναι εδώ. Ουσιαστικά αυτό τόνισε. Τι να πεις, εντάξει. Είναι καταστάσεις οι οποίες όλο και χειρότερες για την εθνική ομάδα, που τα τελευταία χρόνια έχει ζήσει πολλά τέτοια με Μαρκαριάν, με Ρανιέρι. Με το Σκίμπε, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό είναι η αλήθεια. Πέρασα από πολλά κύματα τα τελευταία χρόνια και φτάσαμε στο σημείο να ζούμε συνεχώς όλο και κάτι χειρότερο. Και αυτό που είπε ο Παπασταθόπουλος νομίζω είναι ίσως και το μοναδικό αληθινό που ακούστηκε χθες από όλους. Και νομίζω συμφωνούν και όλοι σε αυτό, ότι αυτή η εθνική ομάδα έτσι όπως είναι τώρα, με αυτή την εικόνα που βγάζει, αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δεν αξίζει να είναι πουθενά. Ούτε στο Euro 2020, ούτε και σε καμία άλλη μεγάλη οργάνωση. Γιατί δεν είναι εικόνα κανονικής ομάδας. Ήρθαν οι Αρμένοι στο ΆΚΑ χθες και χωρίς κανένα σπουδαίο ρόστερ, χωρίς ποιοτικούς παίκτες, εξαίρεση τον Μιχιταριάν που ξεχωρίζει, έδειξαν ότι είναι μια κανονική ομάδα, ήξεραν τι θέλαμε στο γήπεδο και εντάξει, φυσικά εκμεταλλεύτηκαν τα αστεία λάθη που έκαναν οι Έλληνες διεθνείς και πέτυχαν μόνο 3 γκολ. Θα μπορούσαν να έχουν πετύχει περισσότερα. Γιατί η περιγραφή από τον γκολ του Καραγκούνη, που ήταν σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια ακριβώς, ήταν η πρεμιέρα του γύρω 2004 τότε. Έτσι, για να θυμηθούμε και λίγο τι μας έχει προσφέρει η εθνική ομάδα, τι ζήσαμε εκείνο το καλοκαίρι και πώς δεν καταφέραμε να το εκμεταλλευτούμε, όχι αρκετά, δεν καταφέραμε να το εκμεταλλευτούμε καθόλου στο ποδόσφαιρό μας, αλλά ούτε και ως εθνική ομάδα. Εντάξει, ακολούθησαν κάποιες επιτυχίες, αλλά αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία 5 χρόνια, 5 ας πούμε, μετά και το Μουντιάλο του 2014 στη Βραζιλία, που από εκεί άρχισε να φαίνεται το τι θα ακολουθήσει, το τι έρχεται. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος, τι να πούμε. Δεν μπορεί κανείς να βρει ποιο είναι το αντίδοτο για αυτήν την ομάδα, ποιο είναι το φάρμακο για να ξανάρθουν, όχι επιτυχίες, να έρθει μια κανονικότητα τουλάχιστον. Να βλέπουμε ένα σύνολο που θα ξέρει τι θέλει με στο γήπεδο, θα ξέρει τι πάει να παίξει και θα υπάρχει καλύτερο κλίμα, θα υπάρχει αυτό που την προηγούμενη δεκαετία είχε δώσει επιτυχίες στην εθνική ομάδα και στη συνέχεια μετά το Euro. Και τώρα έχουμε φτάσει να μιλάμε για αυτήν την κατάσταση, όπου υπεύθυνοι σίγουρα είναι πολλοί.
Σαφώς έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης ο προπονητής, ο Άγγελος Αναστασιάδης, που έχει κάνει, επαναλαμβάνω, να το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, έχει κάνει λάθη που δεν δικαιολογούνται τα περισσότερα από αυτά. Αλλά είναι και δηλώσεις όπως οι χθεσινές του Παπασταθόπουλου, που δείχνουν πολλά, μάλλον εκφράζουν στο έπακρο και ποιο είναι το κλίμα μέσα στην ομάδα και γιατί βλέπουμε και τέτοια λάθη ατομικά από παίκτες ποιότητας και επίπεδου, έτσι όπως είναι και ο Παπασταθόπουλος, όπως είναι και ο Μανολάς που είδαμε το Σάββατο με την Ιταλία να κάνει αυτή την εμφάνιση. Και γενικότερα γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα μέσα στο γήπεδο που είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Δεν έχεις να περιμένεις τίποτα καλό από αυτήν την ομάδα. Πολλοί θα πούν ότι φταίει μόνο ο Άγγελος Αναστασιάδης και ότι αυτός είναι η αιτία του κακού. Πολλοί θα πούν ότι φταίει ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, γιατί δεν μπορεί ως αρχηγός να βγαίνει και να τα λέει όλα αυτά μπροστά στις κάμερες, ενώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν μπορεί να μιλάει έτσι, λες και είναι η εθνική μαγαζί των παικτών και μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι διάφορες οι απόψεις που ακούγονται, πολλά τα σενάρια. Και πολλά τα σενάρια και για το μέλλον της εθνικής. Να δούμε τι θα ακολουθήσει. Αν θα αποχωρήσουν παίκτες που είναι πιθανό και αυτό το σενάριο. Αν θα αποχωρήσει άμεσα ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος εξέφρασε χθες πίστη ότι μπορεί η ομάδα του να τα καταφέρει και να προκριθεί. Είπε ξεκάθαρα ότι έχουμε άλλους 18 πόντους να διεκδικήσουμε και ότι εγώ πιστεύω θα προκριθούμε. Όποιος δεν πιστεύει τους παίκτες, ας φύγει. Το θέμα είναι ότι και το μόνο σίγουρο είναι ουσιαστικά σε αυτήν την υπόθεση ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί αυτοί οι ποδοσφαιριστές με τον Άγγελο Αναστασιάδη, γιατί είτε η μία πλευρά είτε η άλλη θα υπάρχει στο επίκεντρο για να δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν, νομίζω, ειδικά μετά από όσα υπόθηκαν χθες και μετά από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Είπαμε, η εθνική ομάδα είναι αυτή που μας απασχολεί και δεν γίνεται αλλιώς. Και να πάμε να βάλουμε στην κουβέντα και τον Γρηγόρη Ατρίδη, που την ζει από πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλά, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό είμαστε πολύ κοντά, ισχύει. Οπότε, μακάρι να ήταν βέβαια λίγο καλύτερα τα πράγματα με βάση τα αποτελέσματα, αλλά εντάξει. Εντάξει, θα γίνει. Πράγματι. Όσο όταν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει τέλος, γιατί είναι και λίγο παιδική μέρα για να λέμε τέτοιες λέξεις. Αλλά όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, κάποια στιγμή θα πάρουν αποφάσεις για να γίνει μια νέα αρχή. Συμφωνώ ότι κάποια στιγμή θα αλλάξω τα πράγματα, θα γίνει αρχή. Το θέμα είναι, Γρηγόρη, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε έρθει πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση και με προηγούμενους προπονητές και με διαφορετικούς παίκτες στις κλήσεις. Αλλά δεν βλέπω να φαίνεται κάποια ελπίδα άμεσα τουλάχιστον. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν ριζικά πολλά πράγματα και δεν είναι ένας ο υπεύθυνος, ούτε ο πρόεδρος Τσέπο μόνο, ούτε ο προπονητής μόνο, ούτε οι παίκτες μόνο. Είναι πολύπλευρο, νομίζω, το ζήτημα. Ναι, ισχύει και δεν θα μπορούσε να είναι και πιο απλό, γιατί είναι αρκετοί και αυτοί που εμπλέκονται στον τρόπο τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πάντως, αν μιλάμε τώρα για την συγκεκριμένη εθνική ομάδα, νομίζω ότι επειδή έχουμε τα προηγούμενα χρόνια δει ποια είναι η επιτυχημένη συνταγή, είτε ήμασταν μια ομάδα πολύ ταλαντούχα, όπως για παράδειγμα εκείνη η φουρνιά του 4, που καλός ή κακός είχε πολλά ταλέντα μαζί, μιλώντας για το αγωνιστικό κομμάτι, πολλές προσωπικότητες μαζί, και από τη στιγμή που κατάφερε να βρει και μια χημεία και να βάλουν όλο τον εγωισμό τους κάτω από αυτόν της ομάδας, πέτυχαν και αυτό που νομίζω ότι θα το μνημονεύουμε για δεκάδες χρόνια ακόμα. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο σε όλα αυτά είναι οι προσωπικότητες και το ότι μπήκαν οι προσωπικότητες κάτω, το εγώ του καθενός μπήκε κάτω από το σύνολο. Αυτό δεν γίνεται σήμερα, γιατί οι ποιοτικοί παίκτες υπάρχουν και σήμερα, ταλέντο υπάρχει και σήμερα. Μιλώντας βέβαια πάντα και με κάποιον ο οποίος παρακολουθούσε και τότε την ομάδα του 4, σίγουρα έχει να μας πει, γιατί έχει τύχει να την κάνω αυτή την κουβέντα, πολλά πράγματα για τις δυσκολίες που υπήρχαν και τότε, για το ότι τότε ήταν περίεργο το κλίμα. Δηλαδή, μην μένουμε μόνο σε αυτή την τεράστια επιτυχία, επειδή είναι τόσο μεγάλη και νομίζουμε ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα. Σαφώς. Στα προκριματικά, για να πάμε και το 4, πάλι υπήρχε πολύ μεγάλη μουρμούρα και γκρίνια και αμφισβήτηση και θέμα για το αν μπορούμε ή όχι και γιατί μας στέει και δεν πηγαίνουμε. Φεύγοντας όμως και από εκείνη την ομάδα που ήταν η άκρως επιτυχημένη και τα επόμενα χρόνια που είχαμε ένα σοβαρό προπονητή, τον Φερνάντο Σάντος, η εξυπνάδα στην επιτυχημένη συνταγή της εθνικής ήταν το ότι αναγνωρίζαμε ποιο είναι πραγματικά το ταλέντο μας και ποιες είναι πραγματικά οι δυνατότητές μας, και απλά μπαίναμε σε μια διαδικασία να παίξουμε με συγκεκριμένο αγωνιστικό τρόπο και να υπηρετήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε μέσα στο γήπεδο. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία για αρκετά χρόνια να παίρνουμε αποτελέσματα, να χτίσουμε ένα μέταλλο, να δώσουμε συνέχεια σε μια φοβερή επιτυχία σαν αυτή του 4, να δίνουμε σχεδόν
σε κάθε μεγάλο τουρνουά ραντεβού και να είμαστε εκεί, που αυτό από ένα σημείο και μετά χτίζει και το μέταλλο της ομάδας και δίνει τη σκυτάλη από τη μία γενιά στην επόμενη. Έτσι. Οπότε όλο αυτό που περιγράφω δημιούργησε προσδοκίες για καλύτερο ποδόσφαιρο ουσιαστικά. Ναι, και δημιούργησε και μια πολύ μεγάλη δυσκολία όταν τα πράγματα άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά. Γιατί και αυτό είναι μέρος του προγράμματος. Είτε μιλάμε για κλαμπ, είτε μιλάμε για εθνική ομάδα, που στην εθνική είναι ακόμα πιο δύσκολο να αλλάξεις πράγματα, γιατί ούτε μεταγραφές μπορείς να κάνεις, ναι. Ούτε έχεις την ευελιξία και τις ευκολίες που έχεις στους συλλόγους. Όταν κληθήκαμε να διαχειριστούμε αυτή τη δυσκολία και κάναμε πάντα τη σύγκριση και με το παρελθόν, δεν τα πετύχαμε καλά, γιατί νομίζω ότι οι επιλογές που κάναμε δεν ήταν μακροπρόθεσμες. Δηλαδή δεν σκεφτόμασταν ποτέ να πάρουμε ένα προπονητή ο οποίος θα είναι πολύ σοβαρός, θα δει ως πρόκληση το να έρθει τον πάγκο της εθνικής μας ομάδας, που αυτό είναι δύσκολο, γιατί σε εθνικές ομάδες γενικότερα, όχι μόνο στην ελληνική, πηγαίνουν προπονητές που συνηθίζουμε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι έχουν φάει τα ψωμιά τους από συλλόγους. Εμείς πήγαμε σε επιλογές προπονητών που ήταν τυχαίες, που ήταν προϊόν πολιτικής που δυστυχώς κυριαρχεί στο ποδόσφαιρό μας, γιατί έπρεπε να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Όταν παίρναμε έναν προπονητή, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, θα φτάσω και στο σήμερα, γιατί έχουμε κάνει μια ανάλυση στην οποία φεύγουμε από αυτά που έχουν γίνει τώρα, αλλά θα φτάσω. Ναι, αλλά είναι ίσως και οι ρίζες του προβλήματος οφείλονται σε πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ναι, όταν λέμε πρόσφατο, την τελευταία πενταετία, έτσι. Αν το πιάσουμε μετά το Μουντιάλ του 2014, από εκεί υπάρχει αυτή η κατάσταση που βιώνουμε πάλι σήμερα. Μόνιμα ερχόταν ένας προπονητής ο οποίος έπρεπε να κάνει μια νέα αρχή. Αυτή η νέα αρχή δεν καταλαβαίνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, νομίζω και ο κόσμος, ότι αν όχι όλοι, μεγάλη μερίδα για να μην μας αδικούμε όλους, έτσι, ναι. Ότι αυτή η νέα αρχή θέλει χρόνο, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται τίποτα γρήγορα. Ο χρόνος στις εθνικές ομάδες μπορεί να είναι και μεγαλύτερος, γιατί συναντιούνται 3-4 φορές μέσα στη διάρκεια μια σεζόν και καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε, ότι η χημεία, η ομοιογένεια, τα πράγματα που θέλει να περάσει ο προπονητής είναι πολύ πιο δύσκολο να τα πετύχεις αυτές τις λίγες συναντήσεις. Πολλές φορές η ομάδα δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση. Κάποιες φορές έχουν μεγάλη ευθύνη και οι παίκτες για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν αυτή την κλίση στην εθνική και δεν ήταν τόσο έτσι συγκεντρωμένοι, σοβαροί σε αυτά που τους ζητούσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και φτάνοντας τώρα στην τωρινή εθνική ομάδα, ενώ έχουμε κάνει ένα λάθος πολύ μεγάλο να ανανεώσουμε τον Σκίμπε με βάση το ότι θέλουν οι ποδοσφαιριστές, που για μένα αυτό είναι έγκλημα και δείχνει ότι πηγαίνουμε όσα κυβέρνει το καράβι και ότι δεν έχουμε καμία ιδέα με τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου και λογικά και δίκαια τιμωρούμαστε. Μετά το λάθος λοιπόν που έγινε με το Σκίμπε, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο έγινε, ότι ας πούμε διαφημίζαμε κιόλας ότι τον κρατάνε οι παίκτες, λες και οι παίκτες πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει με τον προπονητή. Ναι, ο Σκίμπε αντιληφθήκαμε ότι είτε καλός είτε κακός, είτε με λάθος είτε με σωστή κριτική, με βάση την πορεία στο Nations λίγο δεν μας κάνει. Και μετά ψάχαμε ένα νέο προπονητή ξανά για μια νέα ευκαιρία, ναι, να χτίσει κάτι, να βοηθήσει κάτι. Επιλέχθηκε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος έχει το ελληνικό στοιχείο και έχει και τα περαμέντο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, κοουτσάρει και είναι μια φυσιονομία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτή την επιλογή δεν υπήρξε ποτέ, και δεν το λέω, είναι άσχημο τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα και κάποιος που μας ακούει λέει ότι στον Αναστασιάδη, που μπορεί και με το ένα πόδι να είναι εκτός εθνικής, εμείς το σμπρώχνουμε για να βγει και με τα δύο. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή και 2-3 μήνες πριν να την κάναμε αυτή την κουβέντα, τουλάχιστον να την κάναμε με εμένα, πανομοιότυπα πράγματα θα έλεγα. Το λάθος λοιπόν είναι ότι για μένα ότι η επιλογή αυτή στο πρόσωπο του συγκεκριμένου δεν ήταν μακροπρόθεσμη. Δεν είχαμε ένα προπονητή, δεν επιλέξαμε ένα προπονητή ο οποίος ξέραμε ότι ακόμα και να έρθουν τα δύσκολα θα είναι τέτοιο το μέγεθός του ως όνομα και τόσο, θα είμαστε τόσο σίγουροι για τη δουλειά του, μιλώντας πάντα για τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, που δεν θα ακούσουμε κανέναν, θα τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος και θα τον κρίνουμε μετά από δύο σίγουρα προσπάθειες να πάει σε μεγάλα τουρνουά. Ναι, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, ένα στόχος ξεκάθαρος, ώστε να είναι και το μέτρο έτσι για να κρίνουμε. Η επιλογή Αναστασιάδη από την αρχή είχε φθορά, γιατί είχε πολύ κόσμο ο οποίος έλεγε πώς είναι δυνατόν να επιλεγεί ο συγκεκριμένος προπονητής για την εθνική μας ομάδα και για τους στόχους που έχει να κάνει μια νέα αρχή. Όταν ήρθαν τα δύσκολα μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μικρή σειρά αγώνων, φαίνεται ότι το βασικό του πρόβλημα είναι ότι δεν διαχειρίζεται σωστά την ομάδα. Η διαχείριση είτε έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι,
ακόμα και από τις επιλογές προσώπων που έχουν γίνει, αλλά κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί. Είτε έχει να κάνει με το ψυχολογικό κομμάτι, που είναι πολύ κομβικό ένας προπονητής να κερδίζει τα αποδυτήριά του και να κάνει τους παίκτες του να τον σέβονται και να παίζουν για αυτόν. Ειδικά σε μια εθνική ομάδα, έτσι, που δεν μπορείς να δουλέψεις κι άλλος πολύ στο τακτικό κομμάτι και να βγάλεις αυτοματισμούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να εμπνέει τους παίκτες ο προπονητής και να παίζουν όσο μπορούν και για αυτόν. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει αυτά που λέμε. Και παρότι είναι μικρό το δείγμα των αγώνων, και για τα δύο υπάρχει αμφισβήτηση, και για τη διαχείρισή του στο αγωνιστικό και για τη διαχείρισή του στις προσωπικότητες. Και φτάνουμε μετά από μία ήττα από την Ιταλία που είναι ήττα εντός προγράμματος. Αλλά είναι ο τρόπος, είναι ο τρόπος. Ναι, όποιος είναι ρεαλιστής με το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θεωρεί ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να πάμε τελικά του γύρω του 20, αυτό το παιχνίδι με την Ιταλία, ακόμα και το εντός έδρας, αν το χάναμε, θα γινόταν κάτι τόσο σημαντικό. Άρα έτσι, το πρόβλημα είναι, όπως λες και εσύ, ο τρόπος με τον οποίο έρχεται αυτή η ήττα στη Σαββατιέτικη αναμέτρηση. Έτσι είναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, είχες χθες τον Παπασταθόπουλο μπροστά σου, την ώρα που σου μιλούσε ζωντανά στο Open. Όταν τον άκουγες να σου λέει όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή, γιατί υπάρχουν δύο απόψεις και γι' αυτό. Η μία είναι ότι καλά έκανε και βγήκε και τα είπε, έτσι, ως αρχηγός, και η άλλη είναι ότι δεν θα ήταν προτιμότερο να συζητηθεί όλο αυτό στα αποδυτήρια και όχι μπροστά στις κάμερες αμέσως μετά από ένα παιχνίδι. Γιατί δεν είναι μια συνέντευξη τύπου απολογιστική μετά από μια κατάσταση που δεν υπάρχει λύση που να δίνεται στο πρόβλημα. Γίνεται αμέσως μετά από ένα παιχνίδι και πριν ακόμη μιλήσει ο προπονητής, που ακούσαμε μετά τι είπε και ο προπονητής, έτσι, δευτερόλεπτα μετά. Σε αυτή την ερώτηση που μου έκανες τώρα, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε ξεκίνησα από πιο παλιά και από το τι ακριβώς είχε συμβεί στην προηγούμενη κατάσταση όπως αυτή του Σκίμπε. Τώρα, μετά το παιχνίδι με την Ιταλία, στο οποίο σε μια ήττα, ξαναλέω, εντός προγράμματος, εμείς καταφέρνουμε να βγάλουμε ισοστρέφεια γιατί έχουμε τραγική αγωνιστική εικόνα, έρχεται το χθεσινό παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι ό,τι κακό και να θέλει να πει κάποιος για τον Άγιο Αναστασιάδη, δεν χρειάζεται μια ομάδα σαν την εθνική μας ομάδα, με το ταλέντο που έχει, συγκριτικά με τη δυναμική που έχει απέναντί της η Αρμενία, προπονητή να κάνει ιδιαίτερα πράγματα για να κερδίσει τον αντίπαλο. Έτσι. Και εδώ, ανεξάρτητα αν ο κ. Αναστασιάδης έχει μπερδέψει την ομάδα, έχει αλλάξει ακόμα και τον Μπάρκα που ήταν μια περίεργη επιλογή με την Ιταλία, τον έσωσε γιατί δεν έχασε με 5-0, έχασε με 3, γιατί ο Μπάρκας πήγε πολύ καλά, άλλαξε και αυτόν. Έχει κάνει λάθος και ο προπονητής και πάλι στον τρόπο που διαχειρίστηκε από το ένα παιχνίδι στο άλλο την κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλες και οι ευθύνες των παικτών. Γιατί επηρεάζονται από τις πολλές αλλαγές, αυτό μπορεί να τους κοστίζει τη χημεία. Τέτοιου είδους παιδικά λάθη σαν αυτά που έκαναν χθες δεν μπορούν να τα κάνουν ποδοσφαιριστές που κάποιοι από αυτούς αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σίγουρα έχουν και στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι. Τώρα, ο Παπασταθόπουλος, για παράδειγμα, που βγήκε χθες και είπε όλα αυτά τα πράγματα, έπαιξε τελικό γύρω παλίκ πριν από λίγες ημέρες. Οπότε, καταλαβαίνουμε πολύ απλά ότι εδώ έρχεται και μπαίνει και η ευθύνη των παικτών και είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε το παράδειγμα του χθεσινού αγώνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί και αυτό. Και είναι και δείγμα του πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα στην εθνική ομάδα. Τώρα, για να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες, χθες ο Παπασταθόπουλος ήθελε να κάνει μία δήλωση που για εμένα η ερμηνεία της, όσο και αν δεν ήταν ξεκάθαρη, γιατί έλεγε κάποια πράγματα που είναι διφορούμενα και είναι το πώς θα τα διαβάσει ο καθένας. Η συγκεκριμένη δήλωση ήταν φωτογραφία για το τεχνικό team και τον κύριο Αναστασιάδη. Προφανώς ο αρχηγός της εθνικής ομάδας θεωρεί και αυτός και άλλοι πιο έμπειροι παίκτες και μαζί τους και αρκετοί ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Γαλλόλευκη με τον κύριο Αναστασιάδη στον πάγκο δεν είναι δειγμένος και δεν πάμε πουθενά. Και για αυτό το λόγο επέλεξε να κάνει δημόσια μια τοποθέτηση. Για μένα πάντα στις ομάδες είναι λάθος να τοποθετούνται δημόσια και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και να γίνεται μια κατάσταση που θυμίζει περισσότερο Big Brother και λιγότερο όπως το είπες ακριβώς, Big Brother. Μια ομάδα η οποία έχει στεγανά. Γιατί ξέρεις τι, όπως λέμε για την ζωή, ότι στα δύσκολα φαίνονται οι χαρακτήρες, οι άνθρωποι, οι σχέσεις και εκεί δοκιμάζονται όλα. Έτσι ισχύει και με τις ομάδες. Όταν είναι καλά τα αποτελέσματα, βλέπεις μόνο χαμόγελα, όλα πάνε τέλεια, δεν πρόκειται κανένας ούτε κριτική να κάνει, ούτε να δει αντιδράσεις και περίεργες συμπεριφορές. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, φαίνεται αν μια ομάδα είναι δεμένη, αν έχει στεγανά, ποια είναι τα προβλήματά της, ποιος τα έχει με ποιον, όλα αναδεικνύονται. Έτσι είναι. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω αμέσως μετά, για το ότι μετά το μάτς με τη Βοσνία, με τον τρόπο που αντιδράσαμε,
άρχισε εκεί να βγαίνει και στον τύπο αν θέλεις και γενικότερα ένα κλίμα ελπίδας ότι και με τον προπονητή και με τους παίκτες ότι κάτι καλό πάει να χτιστεί. Όχι ότι ακόμη φτάσαμε σε ένα επίπεδο, αλλά ότι ναι, κάτι καλό πάει να γίνει. Βγήκε μια εφορία, ας πούμε, και τώρα αποδεικνύεται ότι καταράει αυτό σε ένα βράδυ. Σε αυτό να σου παραδεχτώ ότι και εγώ έχω πέσει σε αυτή την λόμπα, γιατί επειδή για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και για την κάλυψη των αγώνων της Εθνικής είμαστε αρκετά κοντά, δόθηκε σε όλους η αίσθηση ότι αυτή η προσπάθεια που όντως έγινε από το τεχνικό team. Το βλέπατε δηλαδή αυτό και εσείς από κοντά αυτό, ότι συμβαίνει όντως, δηλαδή δεν ήταν. Δεν είναι ψέμα. Ότι έγινε μια προσπάθεια η ομάδα να έρθει πιο κοντά, οι χαρακτήρες να τα βρουν ακόμα καλύτερα μεταξύ τους, τους πήγαν προετοιμασία στην Ολλανδία σε ένα καλό προπονητικό κέντρο για να τους δείξουν από την πλευρά τους πόσο πολύ τους εκτιμούν. Σε αυτές τις μέρες θέλανε να τους έχουν μαζί σε συνθήκες προετοιμασίας ενός συλλόγου για να έρθουν όλοι πιο κοντά και να είναι πιο ομαδικό το κλίμα. Αυτά είναι πράγματα που έγιναν. Ωστόσο φαίνεται ότι η διαχείριση από την πλευρά του προπονητή, ξαναλέω, στο αγωνιστικό και στο ψυχολογικό κομμάτι, ήταν τέτοια που έχει προκαλέσει πολλούς στριγμούς εντός ομάδας στους βασικούς πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές, και ακόμα και αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε να γίνεται, φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια πηγαίνει στράφη, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Mm. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα σε αυτά που έγιναν χτες, τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Παστατόπουλος, που σου λέω, εγώ έδωσα τη συγκεκριμένη ερμηνεία. Νομίζω συμφωνώ και εγώ ότι αυτό ήθελε να πει. Ο κύριος Αναστασιάδης αμέσως, γιατί και εκείνος μάλλον δίνει την ίδια ερμηνεία που δίνουμε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ έκρηθμη και ας έχουν περάσει αρκετές ώρες, νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ ότι όχι μόνο ο Παστατόπουλος και ο Μανολάς, αλλά και μιλώντας και εξ ονόματος άλλων ποδοσφαιριστών της Εθνικής, έχουν ενημερώσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ότι αν όντως η απόφαση είναι να μείνει ο συγκεκριμένος προπονητής, εκείνοι δεν θα συνεχίσουν. Είναι αυτό αν ξεκάθαρο. Ναι. Νομίζω ότι δεν μπορούν να πάνε μαζί, είτε η μία πλευρά είτε η άλλη στα επόμενα αυτό παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. Ναι. Αυτό βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, αυτή την άποψή μου, είναι και ένα δείγμα του πόσο, ξαναλέω, βαθύ είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν γίνεται οι ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν στον πρόεδρο Ομοσπονδίας και να του ζητάνε το κεφάλι του προπονητή. Και όλα έχουν ξεκινήσει από το λάθος τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Ομοσπονδία την προηγούμενη κατάσταση, και επιλέγοντας όχι μόνο να το κάνει πράξη, αλλά να το διαφημίσει και επικοινωνιακά, που ήταν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι κρατάει τον σκύπε γιατί τον θέλουν ποδοσφαιριστές. Των ποδοσφαιριστών η δουλειά δεν είναι να κρατάνε προπονητές και να διώχνουν προπονητές. Συμφωνούμε. Έτσι όποιος και να έρθει μετά, πάλι μπορεί να προκύψει το ίδιο πρόβλημα ανά πάση στιγμή. Έτσι. Το αν τους κερδίζει ή όχι ο προπονητής τους, αυτό εννοείται ότι συμβαίνει, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, για τους ζωντανούς οργανισμούς, και με κάποιο τέτοιο τρόπο ένας προπονητής μένει ή όχι στα αποδυτήριά του, τον αποδέχονται ή δεν τον αποδέχονται. Αλλά δεν πρέπει και δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ λόγο, δηλαδή τους δίνεται τόσο πολύς χώρος να αποφασίζουν εκείνοι για το αν θα τρώνε μεταφορικά έναν προπονητή ή αν θα τον κρατάνε, αν είναι καλός ή κακός. Έτσι. Γιατί και με τους παίκτες σε πολλές περιπτώσεις ξέρεις ότι τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή επηρεάζονται από το να αγωνίζονται ή όχι, επηρεάζονται από την κατάσταση, από άλλους παράγοντες. Εκεί έπρεπε να υπάρχει ένας ποδοσφαιράνθρωπος στην Ομοσπονδία, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Πασινάς. Παλιότερα υπήρχε ο Βρίζας. Ο οποίος να πει ότι αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια ο Πασινάς, για να είμαστε δίκαιοι, με μια σύγχυση χθες που του μεταφέρονται κάποια πράγματα από το περιστατικό που έγινε, τις δηλώσεις του Παπασταθόπουλου, τις δηλώσεις του Αναστασιάδη, πήρε αυτή τη θέση που περιγράφουμε. Είπε ότι όποιος είναι εκτός ομάδας δεν θα αλλάξει κάτι με τον προπονητή, εμείς είμαστε εδώ πέρα, θα φύγει αυτός. Αλλά νομίζω ότι τώρα στην επόμενη μέρα λίγο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Έχει γίνει, για να δώσουμε και μια συνέχεια στα του ρεπορτάζ, μια συνάντηση άτυπη μεταξύ ανθρώπων της ΕΠΟ σήμερα το πρωί. Δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση, αλλά είναι και αυτή η συνάντηση ενδεικτική του κλίματος που υπάρχει. Mm-hmm. Και αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση τώρα που μιλάμε, είναι πως φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα το να μην συνεχίσει στον πάγκο της ελληνικής μας ομάδας ο κ. Αναστασιάδης. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, είναι εκτίμηση και ενδεχομένως να μιλάμε για μια κατάσταση 51-49. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τόσο τελειωμένο όσο μπορεί να παρουσιάζεται, γιατί και εγώ τώρα πριν από λίγο είδα ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα δημοσιεύματα που το δείχνουν τελειωμένο υπόθεση. Πάντως σίγουρα. Θα ξεκαθαρίσει πάντως τώρα η κατάσταση. Δεν θα πάμε Σεπτέμβρη έτσι νομίζω. Στο τώρα βάλε αρκετές ημέρες, θα έλεγα. Ναι, σε αυτή τη φάση πάντως, πριν τα νομίζω ότι φαίνεται ότι αυτές τις ημέρες, παρότι είχαμε όλοι μέσα στις διακοπές, ότι τώρα θα πάρθουν οι αποφάσεις.
Και νομίζω ότι αν υπάρξει απομάκρυνση προπονητή, μπορεί να υπάρξουν και άλλες απομακρύνσεις. Και αν υπάρξει απομάκρυνση προπονητή, θα πρέπει σίγουρα να πάρθουν οι αποφάσεις και για την επόμενη διάδοχη κατάσταση. Βέβαια. Προκειμένου, επειδή έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας τώρα, μέχρι τους επόμενους αγώνες των προκριματικών, να έρθει κάποιος που μάγος δεν είναι, αλλά τουλάχιστον ότι δοθεί χρόνος να κάνει τις κλήσεις, να προσπαθήσει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια που θα είναι και τα πρώτα με τα οποία γνωρίζεται με την ομάδα, να πετύχει κάτι για να παραμείνουμε ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πάει. Ναι. Πάντως σίγουρα είναι καθοριστικές ημέρες, έχει ανοίξει θέμα και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στην εθνική ομάδα. Μακάρι όλες αυτές οι δυσκολίες και το βαρύ κλίμα που υπάρχει να φέρουν κάτι καλύτερο και μετά από κάποιους μήνες να συζητάμε για πολύ καλύτερη πορεία και γιατί όχι και για μια επιτυχία. Μακάρι, μακάρι Γρηγόρη. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Γρηγόρη. Αυτά λοιπόν από τον Γρηγόρη Ατρίδη, ο οποίος χθες μίλησε και έκανε και τις δηλώσεις στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο ζωντανά στην κάμερα του Open. Το είδατε περισσότερο αν όχι όλοι. Θα ακούσουμε συνέχεια και ένα απόσπασμα όσων είπε ο αρχηγός της Εθνικής για όσους δεν το έχετε ακούσει, όσοι δεν το έχετε ερμηνεύσει ίσως, διότι αυτά που είπε ήταν πράγματι πολύ σημαντικά και όντως χωρούν μια και δύο και τρεις ερμηνείες, αλλά νομίζω οι περισσότεροι κλείνουμε στο ότι ήθελε να φωτογραφίσει ξεκάθαρα τον Άγγελο Ανστιάδη και το τεχνικό του team και να πει ότι εφόσον συνεχίζουν εκείνοι, δεν μπορεί να συνεχίσει ο ίδιος και κάποιοι ακόμη παίχτες, έτσι όπως προέκυψε και αργότερα από το ρεπορτάζ. Υπήρχε και η δήλωση του αναπληρωτή προέδρου της ΕΠΟ, του κ. Βακάλη, ο οποίος και εκείνος ζήτησε συγγνώμη για την επιλογή του Ανστιάδη και τόνισε ότι πρέπει η αξιοπρέπεια να υπερισχύσει του εγωισμού. Είναι όλο το, πολλά τα κομμάτια του παζλ που έχει συνθέσει την καταστροφική ουσιαστικά ημέρα για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως στο break, γιατί έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο, και να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ολίμπερο Παντού εδώ, στο Ολίμπερο 107,4. Ολίμπερο Παντού μέρος δεύτερο, και κινούμαστε στους ρυθμούς φυσικά της εθνικής ομάδας και όλων όσων έχουν συμβεί από χθες βράδυ. Τα είπαμε νωρίτερα και με τον Γρηγόρη Ατρίδη, που τους τελευταίους μήνες ζει από κοντά το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας. Στο Open τον είδαμε και χθες συνέντευξη με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και όσα είπε ο αρχηγός της Εθνικής, που ήταν ουσιαστικά η απαρχή όλο αυτό του Big Brother που ξεκίνησε. Μετά μίλησε ο Άγγελος Αναστασιάδης, μίλησε και ο Άγγελος Μπασινάς και ακολούθησε όλο αυτό το puzzle των αρνητικών σχολείων. Πώς να το πούμε, πραγματικά είναι καταστάσεις που κάθε φορά γίνονται και χειρότερες στην εθνική ομάδα την τελευταία πενταετία, και στο παρελθόν συνέβαιναν πράγματα. Όπως σωστά επισημάνει ο Γρηγόρης, ακόμη και πριν το γύρο του 4 είχαμε τέτοια περιστατικά, υπήρχε μουρμούρα. Αυτές οι παθογένειες είναι χαρακτηριστικό της δικής μας εθνικής ομάδας, αλλά τουλάχιστον δεν φτάναμε σε τέτοια σημεία, δεν φτάναμε σε τέτοια επίπεδα. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθεί η κατάσταση και δεν ξέρω αν με το να φύγει η μία πλευρά, δηλαδή αν φύγει ο Άγγελος Ανσιάδης και το τεχνικό του team, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα, γιατί και άλλος τεχνικός να έρθει, όταν οι παίκτες με αυτή την άνεση, όταν ο αρχηγός Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ένα παίκτη αυτού του επίπεδου, μια τέτοια προσωπικότητα βγαίνει και με αυτή την άνεση ουσιαστικά αδειάζει τους πάντες και θέτει το δίλημα ή εγώ ή αυτός, ας πούμε. Και όταν και άλλοι εμπειροί παίκτες το κάνουν αυτό των αποδητηρίων, όπως μαθαίνουμε αργότερα, δεν νομίζω ότι μπορεί κι άλλος προπονητής να στεργιώσει εύκολα. Ριζικό είναι το πρόβλημα και είναι και στα στελέχη της Ομοσπονδίας και γενικότερα σε ό,τι περιβάλλει αυτή την εθνική ομάδα, που την έχει φέρει σε αυτό το σημείο, στο να μην φαίνεται κάποια ελπίδα για το μέλλον, ίσως για να στρώσει κάπως η κατάσταση και να παρουσιάζουμε ένα αξιόλογο σύνολο που θα ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο και τουλάχιστον θα έχει καλό κλίμα και κάθε φορά που θα συγκεντρώνεται για να παίξει θα έχει ένα κοινό στόχο, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό σε καμία περίπτωση πλέον. Σε 4 αγώνες το πρώτο ημίχρονο όλα έχει φάει η εθνική ομάδα. Τι να λέμε, εντάξει, ήταν το 2-0 στη Ζένιτ από τη Βοσνία στο ξεκίνημα. Ήταν τα 2 γκολ στο φιλικό με την Τουρκία νωρίς. Ήταν τα 3 γκολ μέσα σε 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο από την Ιταλία. Χθες η Αρμενία στο 32 μας είχε 0-2 μέσα στο ΑΚΑ. Φάγαμε και ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο με τον Ανσιάδη που φάγαμε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το τρίτο γκολ των Αρμένιων. Και επαναλαμβάνω, λίγα ήταν. Η Αρμενία ήταν πολύ καλύτερη μέσα στο γήπεδο και μπορούσε να έχει βάλει και περισσότερα τέρματα. Και αυτό είναι ενδεικτικό του πώς μια ομάδα σαν την Αρμενία κάνει ό,τι θέλει μέσα στο ΑΚΑ και ξεφτιλίζει έτσι την εθνική, τη δική μας, που δεν είχε κανένα πλάνο, έκανε αστεία λάθη με παίκτες σε επίπεδο και ποιότητας πολύ καλύτερης, θεωρητικά πάντα, γιατί μέσα στο γήπεδο αυτό δεν φάνηκε σε κανένα σημείο. Επειδή τόση ώρα λέμε για τον Big Brother που ακολούθησε, για τα όσα είπε ο Παπασταθόπουλος, τις απαντήσεις του Αναστασιάδη και όλο αυτό το γαϊτανάκι που άνοιξε και συνεχίστηκε, πάμε λίγο να θυμηθούμε
πώς ξεκίνησε όλο αυτό και για όσους δεν έχουν ακούσει πιθανώς τα λεγόμενα από Παπασταθόπουλου και Αναστασιάδη. Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας τώρα πια στη σύγχρονη εποχή της, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, στον Ανδρέα Ρεβέτα. Έχουμε τον αρχηγό δίπλα μας, ο οποίος μου είπε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ότι ο Κώστας ο Κατσουράνης φυσικά έχει το ελεύθερο να το ρωτήσει οτιδήποτε. Λοιπόν, βρισκόμαστε από την Κοσμοτέ την πλάτη στον τοίχο. Ωστόσο, ακόμα μια συνομιλία με τον Κατσουράνη. Την πρόκριση, έτσι. Βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά δεν αξίζουμε αυτή την πρόκριση. Δεν την αξίζουμε σαν ομάδα. Έτσι όπως παρουσιαστήκαμε στα δύο αυτά τα παιχνίδια, η εικόνα μας είναι τραγική. Και όσον αφορά το κομμάτι των παιχτών, την ευθύνη την αναλαμβάνω εγώ. Τι έφταξε σήμερα, πάμε λίγο στον αγώνα. Εύκολο να το λες, αλλά... Σήμερα καθαρά έφταξαν τα λάθη τα οποία κάναμε. Είναι καθαρά λάθη τα οποία δεν έχουν εξήγηση. Φάγαμε 3 γκολ. Θα μπορούσαμε να έχουμε φάει άλλα 2. Βγάλατε πάθος όμως. Βγάλαμε πάθος, αλλά δεν αξίζαμε κάτι από τον αγώνα. Η Αρμενία ήταν σαφώς καλύτερα από εμάς. Και αν κάποιος άξιζε να κερδίσει το παιχνίδι σήμερα, αυτή ήταν η Αρμενία, όχι εμείς. Έχει εντυπωσιάσει η πρώτη σου τοποθέτηση. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Το ξέρω. Και σας είπα την πρώτη στιγμή. Η ευθύνη ποδοσφαιρική όσον αφορά τα παιδιά είναι δική μου, γιατί τα άλλα τα παιδιά είναι πιο νέα και κάποια παιδιά είναι μικρά ακόμα, δεν μπορείς να τα κρίνεις. Αν θέλει κάποιος να κρίνει, ας κρίνει εμένα. K15 στην εθνική. Έχουμε τελικό όμως, έχουμε χρόνο, το είπε και ο Κώστας Κατσουράνης προηγουμένως στα παιδιά. Να λέγαμε. Το Βασίλη του Σαμπράκου και το Στέφανο τον Αβραμίδη. Έχουμε χρόνο μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχουμε τελικό βέβαια με τη Φιλανδία τώρα. Έχουμε χρόνο όμως να παρακολουθήσουμε τους παίκτες, να αναλύσουμε τι κάνανε οι Φιλανδοί στα τελευταία δύο μάτς. Που τους κυνηγάμε πλέον. Εγώ δεν θέλω να πω ότι το επόμενο παιχνίδι με τη Φιλανδία είναι τελικός, γιατί δεν είναι τελικός. Θα πρέπει να δούμε, έχουμε χρόνο, ναι, να δούμε τι έφταξε, να δούμε τι μπορεί να συνεχιστεί, τι μπορεί να πάει, τι δεν μπορεί να πάει. Σε αυτό το χρόνο θα πρέπει να κρυθώ εγώ, θα πρέπει να κρυθούν όλοι. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να κρυθώ εγώ όσον αφορά τους παίχτες. Σαν αρχηγός θα πρέπει να κρυθώ εγώ πρώτος και μετά όλοι οι άλλοι. Θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και αν θέλουμε ο κόσμος να ξαναγυρίσει στο γήπεδο για να δει την εθνική ομάδα, θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Σε αναφέρεσαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε τι επίπεδο, όχι, όχι. Αναφέρομαι σε όλα. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένος για να καταλάβει ο κόσμος. Αναφέρομαι σε όλα τα κομμάτια και είπα ότι όσον αφορά. Η εικόνα μας δεν είναι εικόνα, παιδιά. Καθαρά τα πράγματα. Δεν είναι εικόνα. Και όσον... Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, πει ότι ο Παπασταθόπουλος πρέπει να μείνει εκτός εθνικής, συμφωνείς? Ναι, να μείνει εκτός εθνικής. Αν ο Παπασταθόπουλος είναι το πρόβλημα, να μείνει εκτός εθνικής. Πάμε και να ακούσουμε και τον Άγγελο Ανσιάδη λίγο στη συνέχεια τι είπε. Εντάξει, νομίζω και για όσους δεν τα είχατε ακούσει, όσοι τα ακούσατε και στο δεύτερο άκουσμα τώρα τα ερμηνεύετε και κάπως διαφορετικά, είναι. Φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρο το τι θέλει να πει ο Παπασταθόπουλος. Σε πλήρη αντίθεση με αυτά που λέτε. Λοιπόν, εγώ τώρα να απαντήσω λοιπόν. Να για πάλι του προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε. Ακούτε? Εγώ το είπα, εγώ βλέποντας αυτή την ομάδα και βλέποντας τις άλλες ομάδες που αντιμετωπίσαμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε. Εάν ο κ. Παπασταθόπουλος πιστεύει ότι δεν μπορούμε να πάμε, τότε δεν μπορεί να είναι εδώ. Να είμαστε εμείς εδώ, οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα την πάμε. Εάν λοιπόν από το τρίτο παιχνίδι οποιοδήποτε, όχι ο κύριος Παπασταθόπουλος, ακούστε, οποιοδήποτε έχει αυτή την άποψη, δεν μπορεί να είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ για να παλέψουμε. Τι θα πει τα παρατάμε από πότε? Προτού αρχίσει υπάρχουν άλλοι 18 πόντοι ακόμα. Εγώ δεν έμαθα να τα παρατάω, να ξέρετε. Και αν να πω ότι μπορεί να γίνει, τι θα κάνουμε? Εμένα δεν μου είπε όμως τίποτα ο Παπασταθόπουλος. Γιατί δεν του είπε μες στα αποδυτήρια να πει ότι κοίταξε παιδιά, εμείς είναι αρχηγός σωμάτος. Το ανακοίνωσε πού? Σε εφημερίδες? Εάν πίστευε λοιπόν αυτό το πράγμα, έπρεπε να μας πει ότι κοίταξε παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πουθενά. Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω από εδώ και στο εξής. Εδώ είναι που έχει δίκιο ο Άγγελος Ανασιάδης. Ό,τι άλλο και δεν είναι. Αυτομάτως δηλαδή βγάζει τον εαυτό του απ' έξω.
Και να πω και κάτι. Να ρωτήσουμε τα άλλα τα παιδιά. Εγώ θα κάνω μια πολύ απλή ερώτηση σε εσάς. Έχετε τα μέσα να ρωτήσετε. Ρωτήστε λοιπόν το Φορτούνι, ρωτήστε το Σιώβα, τους μεγάλους μιλάω έτσι, δεν μιλάω για τα παιδιά τα που ήρθαν τώρα, ρωτήστε το Σάμαρι, ρωτήστε τα υπόλοιπα παιδιά για να μην λέω ονόματα, να δούμε αν κανένας από αυτούς δεν πιστεύει ότι μπορούμε εμείς να πάμε. Αυτή είναι η απάντηση που σας δίνω εγώ. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Άγγελος Αναστασιάδης και να δούμε βέβαια ποιος θα φύγει από τις δύο πλευρές. Αν θα φύγει ο προπονητής και το τεχνικό του team η μία πλευρά, αν θα φύγει η άλλη πλευρά, η αποχώρηση δηλαδή ορισμένων παικτών. Γιατί και οι δυο μαζί οι πλευρές, είτε κάποιοι παίκτες είτε ο coach Αναστασιάδης και το τεχνικό του team, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεπάρξουν στην εθνική και να πάμε έτσι από Σεπτεμβρίου σε καμία περίπτωση. Αναμένουμε τις αποφάσεις και μάλλον θα είναι άμεσες αυτές. Έχει αξία να αναφέρουμε και το τύπικο Άγγελος Μπασινάς. Μετά από όσα άκουσε και από τις δύο πλευρές, είναι θέμα λέει λανθασμένης προσέγγισης. Όταν μπαίνεις έτσι στα πρώτα 10 λεπτά, ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να δώσουν τα πάντα. Όποιος δεν θέλει, ας μην έρχεται, τόνισε ο Άγγελος Μπασινάς. Και για το αν υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουν να είναι στην εθνική, είπε ότι αυτοί που θέλουν θα τα δώσουν όλα και θα έρθουν. 4 χρόνια τώρα δεν είμαστε πουθενά. Ποια αλλαγή θέλετε, τι θέλετε να γίνει με την αλλαγή προπονητή, δεν θα αλλάξει κάτι. Πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση των αγώνων με την αυτοσυγκέντρωση που έχουμε. Δεν είναι θέμα παικτών, είπε ο Άγγελος Μπασινάς. Αυτό είναι πράγματι ένας τομέας που πρέπει να αλλάξει, γιατί με βάση το στατιστικό που αναφέραμε νωρίτερα, ότι δεχόμαστε γκολ σε όλους τους αγώνες, στο πρώτο ημίχρονο, και όχι μόνο ένα γκολ, δύο και τρία. Έτσι έγινε και χθες με την Αρμενία. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει συνολικά η προσέγγιση, η νοοτροπία γύρω από την εθνική ομάδα. Και αυτό που είπε και ο Παπασταθόπουλος για τον κόσμο, το ποιος κόσμος να έρθει και τι ελπίδα να πάρει με αυτή την εικόνα, είναι νομίζω άλλο μεγάλο θέμα, άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό που μπορεί να ανοίξει για την απαξίωση που υπάρχει συνολικά για την εθνική ομάδα από όλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι μια μεγάλη αιτία για το ότι έχει φτάσει εδώ η κατάσταση. Το θέμα είναι όμως πολύπλευρο και αυτό, διότι η απαξίωση έχει έρθει για κάποιους λόγους. Οι λόγοι δηλαδή οι οποίοι έχουν οδηγήσει τον κόσμο και όχι μόνο τον κόσμο, συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο να απαξιώνει την εθνική ομάδα. Μια εθνική που πριν 15 χρόνια, σαν σήμερα θυμίζω, ξεκινούσε την πορεία της για το μεγαλύτερο θαύμα στο ποδόσφαιρο. Και όμως 15 χρόνια μετά, σήμερα φτάσαμε να μιλάμε για όλη αυτή την κατάσταση που πραγματικά θυμίζει Big Brother. Έτσι, να βγαίνει ο ένας να κατηγορεί τον άλλον στα κανάλια αμέσως μετά από ένα παιχνίδι. Είναι τρελό. Δηλαδή δεν χωράει καμία ποδοσφαιρική λογική σε αυτό. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν παίρνουμε καμία θέση για καμία από τις πλευρές και οι δύο έχουν κάνει τα λάθη τους και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Και η πλευρά του Αναστασιάδη αλλά και η πλευρά των παικτών, όπως εκφράστηκε χθες από τον αρχηγό του Σωκράτη Παπασταθόπουλο, που μπορεί σε πολλά να έχει δίκιο, αλλά δεν βγαίνει να τα πεις έτσι μετά από ένα παιχνίδι και να θέσεις ουσιαστικά το δίλημα ότι ή εγώ ή αυτός, ας πούμε. Και ό,τι και αν μπορεί να προσάψει κανείς τον Άγγελο Αναστασιάδη, που είναι πολλά, επαναλαμβάνω, θα μπορούμε να το προσάψουμε, δεν είναι θέμα υπεράσπισης. Το ότι η αναφορά του, μάλλον, στο ότι ο Παπασταθόπουλος δεν πήγε αυτά να τα πει μέσα στα αποδυτήρια, αλλά το έκανε μπροστά στις κάμερες μετά το παιχνίδι, είναι το σημείο στο οποίο έχει 100% δίκιο. Δεν είναι και λεπτομέρειες που κάνουν μπάμι. Βάζει ο Φορτούνης σε τέτοιο γκολ, τα καλύτερα γκολ της χρονιάς, τα καλύτερα γκολ στην εθνική, και δεν πάει ένας δίπλα του να τον αγκαλιάσει. Πέφτει ο Σιώβας, ματώνει το κεφάλι του. Και έχει από πάνω 4-5 Αρμένιους και κανένα συμπέκ του. Είναι καταστάσεις που λες ότι δεν γίνεται. Όταν το περισσότερο πάθος σε αυτήν την ομάδα το βγάζει ο Ζέκα και τρέχει πιο πολύ από όλους, που χρειάστηκε να παίξει και άλλη θέση, θα ήταν ο πρώτος που θα μπορούσε να είναι ξενερωμένος, ας μην τραπεί έκφραση, με τον Αναστασιάδη, που τον έβαλε προχθές να παίξει δεξί μπακ και τον εξέθεσε με τον Ινσίνη από εκείνη την πλευρά κοντρά στους Ιταλούς. Θα έπρεπε να είναι ο νούμερο ένα θυμωμένος με τον Αναστασιάδη ο Ζέκα. Και χθες ο Ζέκα ήταν από τους λίγους που έτρεχαν και πάλευαν. Είναι πράγματα και λεπτομέρειες που αποδεικνύουν όλη την κατάσταση και όλο το συνολικό πρόβλημα που υπάρχει. Και δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, πώς μπορεί να λυθεί. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα ριζικά. Λοιπόν, φτάσαμε στις 3 με όλα αυτά για την εθνική ομάδα. Κάναμε τη συζήτηση και την ανάλυση και με τον Γρηγόρη Ατρίδη, που τα παρακολουθεί από πολύ πιο στενά το τελευταίο διάστημα στο Open. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, ποιες λύσεις μπορούν να υπάρξουν, τι μπορεί να αλλάξει για να δούμε ένα φως στο τούνελ. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Περιμένουμε τις εξελίξεις για το αν θα συνεχίσει ο Άγγελος Αναστασιάδης ή αν θα δούμε κάποιους παίκτες πιθανώς να αποχωρούν από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Θα μας απασχολήσει το θέμα σίγουρα και τις επόμενες μέρες, γιατί το επόμενο διάστημα αναμένονται να αλλάξουν πράγματα και να δούμε πού μπορεί να οδηγηθεί αυτή η ομάδα που πριν από 15 χρόνια, σαν σήμερα, επαναλαμβάνω, ξεκινούσε την τρελή πορεία προς το ονειρεμένο καλοκαίρι εκείνου του 2004. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο από τις 2 στις 3 εδώ, Λίμπερο Παντού. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι. Σημαίνεται συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από εμάς να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.